Μετά το σημερινό, το ποντάρισμα είναι ένα, έτσι το ξέρετε. Ποιο? Αργεντινή τελικό. Ναι, έτσι έχει γίνει και το 14 γι' αυτό. Ναι, καλά τώρα, εντάξει, αυτά τα ακούω βερεσέω. Η εικόνα της Αργεντινής. Ναι, τώρα μπορεί να δίνει και παραπάνω, κάτσε να δω τι. Η εικόνα της Αργεντινής σήμερα ήταν τραγική. Δεν θα είναι η ίδια μόρα, εντάξει. Δεν ξέρω αν είναι η ίδια, ναι. 1990, μόλις είχε πρωτανοίξει το κανάλι, πήγαινα Δευτέρα Λυκείου, ο Μούστακος, Αργεντινή Καμερούν 0. Δευτέρα Λυκείου, ακόμα δεν είχε βγάλει τέτοιο. Μουστάκι. Έλα, μωρέ, τώρα είναι κριτικό αυτό. Συγγνώμη. Έχει χάρη που είναι μεσημέρι. Γιάννη μου, συγγνώμη να πω το. Ήδη μετά τα σημερινά, εκεί που ήταν η Βραζιλία με 5,5 ξέρω, 6,5 η Αργεντινή και τα λοιπά, και 8 η Αγγλία, είναι Βραζιλία 4, Αγγλία 8, Αργεντινή 9 μαζί με Γαλλία. Έπεσε. Τα πονταρίσματα. Αυτά είναι τα πονταρίσματα. Έλα, Γιάννη μου, συγγνώμη. Είχαμε μείνει εκεί που ήσουν αμούστακο παιδί πέρσι. Για τελικό, μισό λεπτό. Λέω, όχι να το πω. Εγώ για κατάκτηση λέω, ναι. Τελικό, μισό λεπτό. Το 90, Αργεντίνη Καμερούν 0-1. Αργεντίνη πάει τελικό, το χάνει από την Δυτική Γερμανία τότε, σωστά? Ναι. Σωστά. Η Δυτική Γερμανία το 1982 χάνει από την Αλγερία 2-1 το πρώτο μάτς, πάει τελικό. Το χάνει από την Ιταλία. Την Ιταλία. Το 1974, Ανατολική Γερμανία, Δυτική Γερμανία 1-0. Η Δυτική Γερμανία πάει τελικό, το πήρε κόντρα στην Ολλανδία. Ανά 8 χρόνια μας το πηγαίνεις. 90, 82, 74. Ναι, το οποίο τα πήραμε λίγο ανάποδα τώρα, γιατί τα θυμάμαι τα πιο πρόσφατα γι' αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, εγώ λίγο ψήναμε σε αυτό. Τώρα υπάρχει και... Όχι, θα πέρα πλάκα, δεν τους ξεγράφουμε, απλά ήταν πολύ κακή εικόνα σήμερα. Ναι, έχει αναπτυχθεί βέβαια και ένα άλλο έτσι, σενάριο. Το έχετε ακούσει σίγουρα, το έχουν επισημάνει και οι ακροατές. Το ότι πλέον, αν η Αργεντίνη βγει δεύτερη στον όμιλο, την Βραζιλία την κουτουλάει μόνο στον τελικό, γιατί σύμφωνα με αυτά που λέγαμε και την Παρασκευή επί χάρτου, έτσι, με πρώτη την Αργεντινή στον όμιλο, Αργεντινή Βραζιλία, αν θα είναι μέχρι εκεί θα αναμετρήσει. Με αυτό λέω ότι λέγαμε πριν ότι πλέον μπορεί και στα νοκάουτ να αλλάζουν όλη η εικόνα που είχαμε μέχρι τώρα. Ναι, και είναι ένα μουντιάλ που από την αρχή έτσι λίγο το στραβό μάτι το τώρα, με αυτές τις εκπλήξεις που αρχίζουν και γίνονται. Δεν χαθήκαν πάρα πολλά λεφτά, γιατί είναι και το live, δεν είναι μόνο το σε αυτό που βλέπεις τώρα, τι θα έπαιζες στο live Δανία την Ισία? Δεν το βλέπω το μάτι γιατί γράφω και γιατί, ναι, δεν το βλέπω. Έχω παίξει να κερδίσει η Δανία πριν την αρχή του αγώνα. Δεν έχω εικόνα όμως τώρα. Είναι πάρα πολύ ισορροπημένο. Μάλιστα τα πρώτα 30 λεπτά την Ισία ήταν που, ναι. Αν έπρεπε κάποιος να είναι μπροστά στο σκορ θα ήταν. Ισορροπημένο πολύ και λίγο προς Σενεγάλη και το μάτι χθες, το οποίο στο τέλος το κέρδισαν οι Ολλανδοί για να επιβεβαιωθεί και το οποίο κοίταξε. Έχουμε γκολ, αλλά νομίζω ότι υπάρχει offside. Αλλά υπάρχει και πάλι, δηλαδή, ισορροπημένο. Έχει μεγάλη κατοχή η Δανία, λίγο την πρωτοβουλία, αλλά τις τελικές της έχει και τα κόρνερ τα έχει την Ισία. Γι' αυτό σου λέω. Είναι λίγο περίεργο. Για να δούμε τι είναι εδώ, για να δούμε. Ας αφήσει να φύγει. Είναι καθαρά offside. Έλα, Γιάννη. Ναι, λοιπόν, επίσης πλην Ολλανδών και το μάτς που εξάγεται τώρα, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, έχουμε δει ένα πέναλτι σε κάθε 90 λεπτό και το σύστημα το οποίο το πρόσφεραν στην αρχή αρκετές πλατφόρμες, πλέον αρχίζουν και το παίρνουν πίσω, είναι το VAR, γιατί το να πάρει διαιτητής να δει στο VAR μια φάση τουλάχιστον ήταν στο 1.45-1.50 σε πολλές εταιρείες. Τώρα το κατάπιανε γιατί συμβαίνει πάνω από μία φορά σε 90 λεπτό. Λοιπόν, τώρα, το Μεξικό-Πολωνία που είναι στις 6 ήταν τελικός στα χαρτιά έτσι κι αλλιώς. Τώρα, μετά τις γλώσσες Οδικής Αραβίας, είναι ο τελικός των τελικών και για τις δύο αυτές ομάδες. Είναι δύο ομάδες που ενώ έχουν συχνή παρουσία στην τελική φάση Μουντιάλ, δεν περνάνε σαν νοκάουτ. Το Μεξικό, χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι στα γήπεδα του Κατάρ για 8η συνεχόμενη φορά, σε παγκόσμιο κύπελλο δηλαδή, δεν έχει περάσει καμία από τις προηγούμενες 7 από τη φάση των ομίλων. Η Πολωνία το κατάφερε τελευταία φορά στο Μουντιάλ του Μεξικό το 86, ενώ η Πολωνία έχει και μια άλλη έτσι δυσμενή παράδοση. Στις τελευταίες 3 παρουσίες της σε Μουντιάλ, το 2, το 6 και το 18, έχει χάσει τα πρώτα της παιχνίδια.
και επίσης δεν έχει περάσει έτσι, από την, στα νοκάουτ. Εδώ, ενώ υπάρχει ένδειξη καλή... Είναι πολύ πιεστική αυτό το διάστημα η Δανία, πάρα πολύ πιεστική. Ναι, το μιλάω στο τηλέφωνο, δεν προλαβαίνω να παίξω, τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, δίνει, έχει μεγάλη ένδειξη το goal-goal. Να πούμε ότι η Πολωνία έχει μόλις 1-6 clean sheet, δηλαδή 0 παθητικό, ενώ το Μεξικό έχει σκοράρει στα 5 από τα 6 τελευταία του παιχνίδια. Είμαι ανάμεσα στο goal-goal και στα 2-3 τέρματα. Θα πάρω τα 2-3 τέρματα γιατί... Καλύτερα το μου ακούγεται και εμένα. Πάω λίγο πιο συντηρητικά. Ο Λεβαντόφσκι ψάχνει ακόμα το πρώτο του γκολ σε Μουντιάλ αφού δεν είχε σκοράρει σε... Θα το πετύχει σήμερα. Ναι. Απλά να πω ότι έχει έναν άλλο ρόλο. Δεν είναι το κλασικό εννιάρι που βλέπουμε στην Μπαρτσελόνα και βλέπαμε στην Μπάγκερν. Ο Μίλικ είναι πιο φουνταριστός και ο Λέβα παίζει λίγο πιο περιφερειακά. Γιατί το απαγορεύεται να μπει στην περιοχή δηλαδή? Όχι, όχι με νόμο. Μήπως είναι θυμοτυπικός νόμος? Λοιπόν, ναι, στα 2-3 τέρματα. Έτσι και αλλιώς η απόδοση είναι στο 95, το goal-goal στο 2, θα πάρουμε τα 2-3 τέρματα. Μετά τι έχουμε το βράδυ, έχουμε... Γαλλία-Αυστραλία. Έχουμε Γαλλία-Αυστραλία. Εντάξει, τώρα εδώ πέρα, μετά τα όσα έχουμε δει, είναι λίγο επίφοβος ο Άσος. Γενικά η Αυστραλία είναι σκληροτράχηλη ομάδα. Τη θυμόμαστε και σε προηγούμενες παρουσίες της σε Μουντιάλ. Πέρασαν όπως πέρασαν, δηλαδή με τον προπονητή τον Γκρέμ Άρνολντ να βάζει αλλαγή τον Ρέιτμαν, τον goalkeeper και στη Ρώσκη Ρουλέτα να αφήνουν έξω το Περού στα μπαράζ. Μία νίκη σε 9 παιχνίδια σε τελική φάση Μουντιάλ, το 2 είναι της Σερβίας το 2010. Και από την άλλη μία Γαλλία που θέλει να καταφέρει ότι έχει πετύχει μόνο η Ιταλία και η Βραζιλία, δηλαδή μία back-to-back κατάκτηση. Δεν το πολύ βλέπω, δεν είναι μόνο η απουσία του Μπενζεμά, έχει και άλλους απόντες βέβαια, έτσι. Έχει τον Ενκουκού, έχει τον Κιμπεμπέ, Καντέ, Μποκμπά εκτός. Είναι ότι η εικόνα της δεν ήταν καλή και στο Nations League, δεν τα πήγε καλά και γενικά και στα προκριματικά με αρκετά ζόρια. Και εδώ 2-3 γκολ σε απόδοση 2-10 κατά τη πιο ψηλά λόγω Γαλλίας, αλλά νομίζω ότι οι Αυστραλοί θα το τσιτώσουν αρκετά το παιχνίδι. Ωραία. Να είσαι καλά Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ. Χαίρετε, χαίρετε.